Είναι η πρώτη φορά που γίνεται σε κάποια περιφέρεια της χώρας. Θα το δείτε ολοκληρωμένο και την Τρίτη, όταν θα γίνουν τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό, το μεσημέρι στις 12 η ώρα. Εκτός από όλα αυτά που έχουμε συνδέσει πάνω, υπάρχει και η έξτρα δυνατότητα να συνεργαζόμαστε με τις 6 αερολέσκες της Θεσσαλίας, οι οποίες πετάνε κάθε μέρα σε πραγματικό χρόνο. Βλέπετε την πτήση. Οι ραδιοτέχνες μιλάνε με τα αεροπλάνα, μεταφέρουν την εικόνα πλέον εδώ στο δεύτερο όροφο και τη φωνή. Υπάρχει ειδική κεραία, τόσο ώστε κάθε στιγμή, σε κάθε περίπτωση, μπορούμε να έχουμε εικόνα αν γίνει μια φωτιά ή οτιδήποτε άλλο σε πραγματικό χρόνο. Και επίσης, αν γίνει κάτι το οποίο περιλαμβάνει διακοπή του κινητού ή ρεύματος ή οτιδήποτε, η κεραία που υπάρχει εδώ δίνει τη δυνατότητα σε όλη τη Θεσσαλία να υπάρχει επικοινωνία και να μπορούμε να συνεργαζόμαστε με το Κέντρο Πολιτικής Προστασίας. Είναι κάτι το οποίο είχαμε υποσχεθεί στους πολίτες, και φυσικά και δεν υπήρχε κάτι τέτοιο, και είναι και το πρώτο κέντρο το οποίο λειτουργεί στη χώρα.